μεθαύριο Παρασκευή, από τις 9 το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, έχει οργανωθεί από το Δήμο, από τους φορείς, θα μου επιτρέψω να πω και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μια μεγάλη εκδήλωση στην παραλιακή ζώνη μέχρι τη Μικρή Μαντίνια, η οποία ονομάζεται Γαλάζια Νύχτα. Νύχτα της θάλασσας, νύχτα του καλοκαιριού, νύχτα της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης. Θα υπάρξουν μουσικά συγκροτήματα, γενική κινητοποίηση των επαγγελματιών, ο καιρός θα είναι καλός, έχει διαφημιστεί σε όλη την Νότια Πελοπόννησο και με τη βοήθεια τη δική σας αυτό το γεγονός και παρακαλώ από τη θέση αυτή τον κόσμο να κατέβει στην παραλία, να βοηθήσει τους επαγγελματίες, να διασκεδάσει, δεν χρειάζεται να ξοδευτεί κιόλας, ξέρω ότι δεν υπάρχουν και χρήματα, έχουν ληφθεί πρόνοια από το Δήμο, ώστε και για αυτούς που δεν έχουν, η βραδιά να είναι όμορφη. Συνιστώ όμως να βοηθήσουμε τον επαγγελματικό κόσμο, διότι περιμένει αυτή τη βραδιά, όπου ουσιαστικά έχουμε το μεγάλο ξεκίνημα για την κορύφωση του καλοκαιριού. Ο κύριος Βεργόπουλος έχει την ευθύνη του συντονισμού. Υπάρχει συνεννόηση με την τροχέα. Η δημοτική αστυνομία θα είναι εκεί. Περισσότερο πρέπει να περπατήσουμε παρά να κινηθούμε με τα αυτοκίνητα. Υπάρχει πρόνοια για τα ζητήματα ασφάλειας. Όμως και ο καθένας, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να προσέχει. Και το μόνο που έχω να πω εγώ ως δήμαρχος είναι καλή διασκέδαση. Καλά να περάσει ο κόσμος. Αυτή η βραδιά της κορύφωσης του τουρισμού στην πόλη να είναι μια όμορφη βραδιά και διασκεδαστική για όλους μας. Συγχαρητήρια κύριε Βεργόπουλε για τις προσπάθειες που κάνατε μέχρι τώρα. Εύχομαι να έχουμε καλή επιτυχία και με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω και τον εκπρόσωπο κάπου είναι οι διασώστες μας, είναι εδώ πέρα. Και βλέπω και εδώ πέρα τον διευθυντή των ΚΛΑΠ, έχουμε 500 εμπειρία στα ΚΛΑΠ. Τα ΚΛΑΠ θα είναι ένας από τους φορείς που θα συμμετάσχουν και άλλοι φορείς. Λοιπόν, τα καλύτερα, εύχομαι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η καθιερωμένη πλέον Γαλάζια Νύχτα της πόλης της Καλαμάτας, την Παρασκευή στις 9 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί με πλήθος φορέων που συμμετέχουν, που συνεργάζονται και κάνουν τις δικές τους δραστηριότητες δίνοντας έναν ιδιαίτερο τόνο σε μια βραδιά κεφιού, διασκέδασης με πολλές εκπλήξεις, μουσική και χορό. Να πούμε ότι τα σημεία τα οποία θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις είναι 3 κεντρικά σημεία, είναι στην κεντρική προκυμαία, όπου από νωρίς θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες από τα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας. Στη συνέχεια, ραδιοφωνικοί σταθμοί θα μας κρατήσουν ζωντανό το ενδιαφέρον και θα μας ψυχαγωγήσουν, ενώ προς τις 10 περίπου η ώρα θα ξεκινήσουν πλούσιες εκδηλώσεις χορού από την Ομοσπονδία των Χορευτών, το ΣΥΤ και όλες τις σχολές χορού που δραστηριοποιούνται στην πόλη της Καλαμάτας. Το δεύτερο σημείο είναι στην πλατεία της Εκκλησίας Αναστάσεως, όπου και εκεί ραδιοφωνική σταθμή με πλούσιο ζωντανό πρόγραμμα μουσικής και χορευτικά θα έχουν να μας δώσουν πάρα πολλές όμορφες στιγμές. Και το τρίτο σημείο έναντι του Δημοτικού Πάρκινγκ επί της οδού Ναβαρίνου με αντίστοιχο πρόγραμμα. Να πούμε για φέτος ότι πραγματοποιείται μία ανάπτυξη, μία επέκταση αυτής της δραστηριότητας, της Γαλάζιας Νύχτας, με εκδηλώσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στην Μικρά Μαντίνια, όπου εκεί μουσική και χορός θα έχουν τον κύριο λόγο. Παντού βέβαια θα υπάρχουν εκπλήξεις, βεγγαλικά, νερό το οποίο θα προσφέρεται άφθονο στον κόσμο από την τοπική επιχείρηση Ανδανίας με τη βοήθεια της επιχείρησης Πανούδης, οι οποίοι θα το μεταφέρουν παγωμένο στον κόσμο. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις ομάδες εθελοντικές οι οποίοι συμμετέχουν, βοηθούν γι' αυτό, προστατεύουν την ασφάλεια των συμπολιτών μας και μιλάω βέβαια για τον Ερυθρό Σταυρό του Σαμαρίτες, την ελληνική ομάδα διάσωσης ΕΟΔ, τη ΓΕΑ, όπου στην περιοχή της Εκκλησίας της Αναστάσεως θα έχουν στήσει και ένα σημείο πρώτων βοηθειών. Βέβαια, καλό είναι να μην χρειαστεί, αλλά ας υπάρχει αυτό για την ασφάλεια του κόσμου. Καλούμε λοιπόν όλο τον κόσμο να έρθει, να διασκεδάσει, να ευχαριστηθεί μια όμορφη βραδιά προετοιμάζοντας το καλοκαίρι στην Καλαμάτα και να προβάλλουμε τον τόπο μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.